Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας. Και εδώ, στο Αγρίνιο, στην Ετωλακαρνανία, συζητάμε με τους εργάτες, με τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τα νέα παιδιά και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Συζητάμε με όλους όσοι ανησυχούν, αγανακτούν, δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση. Και ξέρουμε πως δεν είναι λίγοι όλοι αυτοί που συζητούν, αναζητούν, προβληματίζονται για μια διέξοδο. Το κάλεσμά μας είναι ένα προσκλητήριο μάχης, προκειμένου να γίνει πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά βήματα προς την οργάνωση, τον αγώνα, τον συντονισμό της δράσης για όλα τα καυτά και τα επίγοντα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Είναι κάλεσμα για να πολλαπλασιαστούν οι εστίες αντίστασης και για να μείνουν στα χαρτιά οι αντεργατικοί νόμοι που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και οι παλιότεροι νόμοι που παραμένουν σε ισχύ. Είναι κάλεσμα για να μπει στο επίκεντρο της συζήτησης, του προβληματισμού, της διεκδίκησης, το ζήτημα των σύγχρονων κοινωνικών λαϊκών αναγκών, αλλά και των αιτιών που αυτές οι ανάγκες όχι μόνο δεν ικανοποιούνται σήμερα, παρά συνεχώς χειροτερεύουν, επιδεινώνονται, παρά τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν στην κοινωνία μας, συνεχώς όμως υποβαθμίζονται, υπονομεύονται. Είναι ένα κάλεσμα για μια πλατιά συγκέντρωση δυνάμεων σε κάθε χώρο, σε κάθε κλάδο, περιοχή, που θα οριμάζει σε ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα που δεν θα παγιδεύεται όμως, αλλά ούτε θα αναζητά λύσεις από τα πάνω, σε παλιούς, δήθεν νέους, νεοφώτιστους, αλλά αναπαλαιωμένους κυβερνητικούς σωτήρες, έτσι όπως εμφανίζονται αυτοί, αλλά θα φωτίζει το κρίσιμο ζήτημα των καιρών μας. Ποια είναι αλήθεια αυτή η πραγματική αλλαγή που έχει ανάγκη σήμερα ο ελληνικός λαός και η νεολαία? Και η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός είναι αυτή που θα γκρεμίσει το παλιό και το σάπιο για να χτίσει το νέο, με τον ίδιο το λαό κυρίαρχο να κάνει κουμάντο. Και όχι αυτή που θα εναλλάσσει διαχειριστές στην ίδια αντιλαϊκή πολυκατοικία που είναι σάπια από τα ίδια της τα θεμέλια. Όσοι έχετε πάρει στα χέρια σας το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, έχετε δει πως έχει τίτλο «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής». Αυτό το σύνθημα, όπως έχουμε επανειλημμένα πει, γεννήθηκε κυριολεκτικά μέσα στο καμίνι της μάχης, μέσα στο καμίνι της αλληλεγγύης για μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Γεννήθηκε μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας και της κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας, στον αγώνα για μέτρα προστασίας του λαού μας, για ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας, για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Γεννήθηκε μέσα στο καμίνι των μεγάλων καταστροφών από τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες που έπληξαν πάρα πολλές περιοχές της χώρας, όπως και εδώ, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, του Μεσολογγίου, της Ετωλακαρνανίας. Σε όλες αυτές τις καταστροφές, μέλη και φίλοι του ΚΚΕ, πολλοί ακόμη συναγωνιστές, συνοδοιπόροι στον αγώνα, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης, της αλληλεγγύης
και παραμένουν εκεί στις επάλξεις, γιατί τα μεγάλα προβλήματα της αποκατάστασης από τις καταστροφές, των αποζημιώσεων στο 100% των ζημιών, της διεκδίκησης των αναγκαίων έργων και υποδομών, δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Το σύνθημα αυτό γεννήθηκε επίσης μέσα στην πάλη για εργατικά λαϊκά δικαιώματα, για τα δικαιώματα της νεολαίας, τα δικαιώματα των γυναικών, για τους μισθούς, για τις συλλογικές συμβάσεις, για την απόκρουση του νόμου Χατζηδάκη, για την υπεράσπιση του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων και των φτωχών αγροτών. Η ίδια η πορεία της όξυνσης των λαϊκών προβλημάτων μας δικαιώνει και επιβεβαιώνει μέρα με τη μέρα. Αλήθεια, γιατί για παράδειγμα 2 χρόνια μετά η πανδημία όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε όπως είχε προβλέψει η κυβέρνηση με εκείνες τις γελοιότητες για το τελευταίο μίλι που έχει μετατραπεί τελικά σε μίλια μαραθώνιου δρόμου, αλλά και φούντωσε ακόμα περισσότερο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο ο Γενάρης που μας πέρασε να είναι ο φωνικότερος μήνας από την έναρξη της πανδημίας. Τα ερωτήματα παραμένουν αμήλικτα. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο 2 χρόνια μετά και μάλιστα σε συνθήκες όπου η επιστήμη, η ανθρωπότητα, ολάκαιροι έχουν πλέον ισχυρά όπλα στα χέρια τους. Η επιστήμη έχει εμβόλια και φάρμακα, έχει εμπειρία, έχει συσσωρευμένη επιστημονική γνώση. Τι είναι αυτό που μπαίνει εμπόδιο? Είναι η ατομική ανευθυνότητα που λέει η κυβέρνηση? Είναι οι μεταλλάξεις? Είναι η ανεμβολίαστη που λέει? Αυτά υπάρχουν. Δεν είναι όμως η αιτία αυτού του μεγάλου προβλήματος. Η αιτία βρίσκεται στην ίδια τη διαχείριση της πανδημίας, όπου όλα τα κράτη, όλες οι κυβερνήσεις δεν πορεύτηκαν, δεν πορεύονται με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, αλλά με κριτήριο τις προτεραιότητες, λέει, της καπιταλιστικής οικονομίας, τις ανάγκες της βιομηχανίας, του τουρισμού. Σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, καμιά κυβέρνηση δεν έθιξε το Άγιο Δισκοπότηρο τα κέρδη των επιχειρηματιών της υγείας. Αυτός είναι ο λόγος που ακόμη και σήμερα δεν στηρίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας που στην Ετωλακαρνανία, σε ένα τεράστιο νομό, στον οποίο οι αποστάσεις μπορεί να είναι από 1 έως 3 ώρες και βάλε, υπάρχουν μόλις 9 κέντρα υγείας και 2 νοσοκομεία, στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. Και αυτά εντελώς υποστελεχωμένα σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό, σε υπόλοιπο προσωπικό, με προβλήματα υποδομής, κτηριακά, με παλιά μηχανήματα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, στα σχέδιά τους για το νέο ΕΣΥ είναι το κλείσιμο του νοσοκομείου του Μεσολογγίου. Γιατί, όπως λένε, δεν χρειάζονται 2 νοσοκομεία σε ένα νομό όπου η απόσταση μεταξύ τους είναι 35 χιλιόμετρα. Σα δεν ντρέπονται, τους λέμε. Αντί να στελεχώσουν τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, με γιατρούς, με προσωπικό, με ό,τι άλλο χρειάζεται, αυτοί ετοιμάζονται να τα κλείσουν. Το πρόβλημά τους είναι μην τυχόν και απειληθούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό δεν παίρνονται μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους διασποράς, όπως είναι τα σχολεία, τα μέσα μεταφοράς, οι διάφοροι χώροι, οι μεγάλοι χώροι δουλειάς, γιατί όλα αυτά θεωρούνται, βλέπετε, περιττό κόστος και για τις κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα και για το κράτος το ίδιο. Γι' αυτό δεν επιτάσσεται ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, οι ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Γι' αυτό όλα αυτά δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας, για την εξασφάλιση των αναγκαίων τεστ για όλο τον πληθυσμό, εντελώς δωρεάν και όχι με το χαράτσι των 20 και των 45 ευρώ, αλλά και για να αντιμετωπιστούν και οι άλλες ασθένειες που έχουν μείνει πολύ πίσω και έχουν οδηγήσει σε μια παράλληλη
γκρίζα θνητότητα. Αυτός είναι ο λόγος που δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις φτωχές χώρες, παραμένουν ανεμβολίαστοι, δημιουργώντας συνεχώς νέες μεταλλάξεις, αφού το εμβόλιο εμπόρευμα πωλείται και αγοράζεται με βάση τις συμφωνίες και τα χρυσοφόρα συμβόλαια των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών με τα καπιταλιστικά κράτη. Δείτε για παράδειγμα, ενώ στο Ισραήλ έχουν κάνει μέχρι και 4 δόσεις, σε χώρες της Αφρικής δεν έχουν κάνει ούτε καν την πρώτη. Δεν είναι βέβαια μόνο η πανδημία. Είναι και η ακρίβεια. Αυτό το τσουνάμι των ανατιμήσεων στο ρεύμα, στα καύσιμα, σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης που έχει κάνει κάθε λαϊκή οικογένεια σήμερα να παραμιλάει. Η ακρίβεια δεν είναι μπόρα που θα περάσει όπως κοροϊδεύει η κυβέρνηση, αλλά κάτι που θα έχει διάρκεια. Και φυσικά δεν αντιμετωπίζεται με τα ψίχουλα του μήνα που κάθε φορά ανακοινώνει η κυβέρνηση, κάτω και από την πίεση βέβαια της λαϊκής διεκδίκησης. Είναι άλλη μια απόδειξη πως η επιστροφή στην ανάπτυξη, στην καπιταλιστική ανάπτυξη με υψηλούς ρυθμούς, με τις καλές επιδόσεις και τις θετικές αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, δεν σημαίνουν ευημερία για το λαό, αλλά μόνο ευημερία των αριθμών των καπιταλιστικών κερδών. Η ακρίβεια είναι γνήσιο παιδί αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης και αυτής της περιβόητης επεκτατικής πολιτικής, όπως ονομάζεται, που χρόνια τώρα ακούγαμε, ιδιαίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά και από άλλους, ότι δήθεν το πρόβλημα για το λαό μας θα λυθεί αν πέσουν πολλά χρήματα στην οικονομία. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα πέσανε χρήματα στην οικονομία και θα πέσουν ακόμα περισσότερο, όπως ακούσατε, από το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό μάλιστα στην Ελλάδα δεν γίνεται από μια κέντρο-αριστερή, μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, αλλά από μια κυβέρνηση της δεξιάς, τη Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι αστικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα πως πλασάρονται στο λαό, μπορούν πολύ εύκολα να προσαρμόζονται στις κάθε φορά ανάγκες του συστήματός τους, του καπιταλιστικού συστήματος δηλαδή. Ποιο όμως τελικά είναι, ήταν και είναι το αποτέλεσμα για το λαό? Τα χρήματα αυτά που πέσανε, που κοπήκανε, κατευθυνθήκανε όλα κυρίως σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Κατευθύνθηκαν στις λεγόμενες, για παράδειγμα, πράσινες επενδύσεις. Κατευθύνθηκαν για να καταστραφούν και να απαξιωθούν παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, όπως είναι, για παράδειγμα, οι λιγνητικές μονάδες. Κατευθύνθηκαν σε αυτό που υπερασπίζονται τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα αστικά κόμματα, πλην βεβαίως του ΚΚΕ, την πολιτική της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας, που είναι μια από τις βασικές αιτίες της ακρίβειας. Εκεί κατευθύνθηκαν. Γιατί εξαιτίας αυτής της πολιτικής, εξαιτίας της απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνητοποίησης που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, σήμερα η χώρα μας εξαρτάται από το εισαγόμενο και πανάκριβο φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εκτινάσουν την τιμή του ρεύματος. Όμως το ζήτημα της ακρίβειας, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, φέρνει στο προσκήνιο και κάτι άλλο ακόμη, ότι το πώς ζει ο λαός και οι εργαζόμενοι δεν είναι τελικά κάτι μονοσήμαντο που καθορίζεται μόνο σε τελευταία ανάλυση από το ύψος του κατώτατου μισθού, από τα ποσοστά της ανεργίας, από κάποια επιδόματα πτωχοκομείου ή κάποιες μικρές μειώσεις στους φόρους που έχουν στην προμετωπίδα τους και όχι τυχαία τόσο η κυβέρνηση όσο και άλλα κόμματα. Οπωσδήποτε δεν υποτιμάμε το παραμικρό που μπορεί να δώσει μια ανάσα, να προσφέρει μια ανακούφιση, άλλωστε και γι' αυτό παλεύουμε καθημερινά με όλους τους τρόπους,
και για αυξήσεις σε μισθούς, σε μεροκάματα, στις συντάξεις και για να καταργηθούν αντιλαϊκοί φόροι όπως ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, οι φόροι στο ρεύμα και στα καύσιμα. Όμως την ίδια στιγμή το ΚΚΕ αναδεικνύει όλα αυτά που οι άλλες δυνάμεις, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, θέλουν να κρύψουν γιατί έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Ότι οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, η εντατικοποίηση της εργασίας, για παράδειγμα, γενικεύονται. Ο μέσος μισθός συρρυκνώνεται και έχει φτάσει σήμερα περίπου στα επίπεδα του κατώτατου πριν μια δεκαετία. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνει η εργατική τάξη και εδώ στο Αγρίνιο, σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, που δουλεύει, για παράδειγμα, στον κλάδο του τουρισμού, του επισιτισμού, στο εμπόριο, στον κλάδο τροφίμων, ιδιαίτερα στις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και στα μεγάλα εργοτάξια των κατασκευών που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή εδώ. Για ποιους εργάτες να πρωτομιλήσουμε? Για αυτούς που δουλεύουν στα μεγάλα εργοτάξια κατασκευής της Ιωνίας Οδού, αλλά και των μεγάλων ξενοδοχείων που δουλεύουν με μεροκάματα της τάξης των 25 με 30 ευρώ, πολλές φορές ακόμα και 12 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, μπορεί και ανασφάλιστη. Για τα νέα παιδιά στον επισιτισμό ή στο εμπόριο που δουλεύουν για 2,5 με 3 ευρώ την ώρα, ανασφάλιστη, με σπαστά ωράρια ή όσες ώρες μόνο τους χρειάζεται ο εργοδότης. Ή για τους εργαζόμενους στις μεγάλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι ανύπαρκτα, όπου δεν υπάρχει καν ενδοεπικοινωνία όσων δουλεύουν στη θάλασσα με όσους δουλεύουν έξω και έχουν υπάρξει και γι' αυτό το λόγο θανατηφόρα ατυχήματα. Ιδιαίτερα οι γυναίκες στα συσκευαστήρια δουλεύουν στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου, χωρίς απαραίτητα διαλύματα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον ίδιο το γυναικείο οργανισμό. Και ξέρετε κι εσείς, όπως και εμείς, πως όταν μιλάμε για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, μιλάμε για εταιρείες σήμερα με πολύ μεγάλη κερδοφορία. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, όπως και οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι μικροεπιχειρηματίες, επαγγελματίες, βρίσκονται αντιμέτωποι και με την ιδιωτικοποίηση διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών, βλέπουν πολλές από τις ανάγκες τους να υπονομεύονται, να υποβαθμίζονται, να θυσιάζονται στο βωμό αυτού του αντιλαϊκού δρόμου ανάπτυξης. Όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, κάθε τρεις και λίγο και με τις καταστροφές από καιρικά φαινόμενα. Μια είναι οι φωτιές, οι πυρκαγιές, μια οι βροχές, οι πλημμύρες, μια τα χιόνια, την άλλη οι σεισμοί. Και ενώ ο λαός είναι αντιμέτωπος με την παντελή απουσία μέτρων και υποδομών για την προστασία της ζωής του, και ενώ η αντιπυρική, η αντισεισμική, η αντιπλημμυρική προστασία αντιμετωπίζεται ως απαγορευτικό κόστος, γιατί αφαιρεί, λέει, πολύτιμους πόρους από τις κερδοφόρες επενδύσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και πριν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει νέο αναπτυξιακό νόμο για να κάνει το κράτος ακόμα πιο φιλικό στις επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά ψηφίζει και τις συμβάσεις την ίδια ώρα για τα αεροσκάφη Ραφάλ, για τις φρεγάτες Μπελαρά, που θα τις χρυσοπληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός. Ποιο είναι το πολιτικό συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τα παραπάνω? Ότι σε όλα τα κρίσιμα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, ο λαός, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, φαίνεται ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος, ποιος είναι ο ένοχος, φαίνεται ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας μας. Είναι μια κοινωνική οργάνωση, ένα κοινωνικό οικονομικό σύστημα που θυσιάζει τις σύγχρονες ανάγκες στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους, του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Είναι ένα κράτος εχθρικό
απέναντι σε αυτές τις ανάγκες, γιατί είναι ένα κράτος φτιαγμένο για να θωρακίζει ακριβώς αυτή την κερδοφορία των λίγων. Και φυσικά είναι οι κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτό το σύστημα και διαχειρίζονται αυτή την κρατική εξουσία. Γι' αυτό και το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» στοχεύει τελικά στην καρδιά του προβλήματος. Καλεί το λαό να μην έχει καμιά εμπιστοσύνη στο σημερινό κράτος και στις κυβερνήσεις του. Να μην προσδοκά λύσεις από τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές ή από τις εκάστοτε κυβερνητικές εναλλαγές. Να γυρίσει τις πλάτες σε εργολάβους λύσεων που υπόσχονται εύκολες, ανώδυνες λύσεις μέσα από την ανακύκλωση όμως του ίδιου πολιτικού προσωπικού. Και η περίοδος που πέρασε, μέσα μάλιστα σε αυτό το ασφυκτικό δίχρονο της πανδημίας, παρά τα προβλήματα, παρά την αγωνία, παρά την δικαιολογημένη ανασφάλεια του λαού, σημαδεύτηκε από μεγάλους, από σημαντικούς, ελπιδοφόρους, αλλά και διδακτικούς αγώνες. Ήταν οι αγώνες, για παράδειγμα, των υγειονομικών και όλου του λαού για μέτρα υγείας και προστασίας. Ήταν η οργανωμένη απειθαρχία του ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ, άλλων αγωνιστικών φορέων στο σιωπητήριο που προσπάθησε να επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις πλάτες φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ με πρόσχημα την πανδημία. Ήταν η εμβληματική επταήμερη απεργία στην Κόσκο, ο αγώνας των διανομέων της eFood. Είναι αυτές τις μέρες ο ηρωικός αγώνας των εργατών της Λάρκο, των εργατών στα πετρέλαια Καβάλας, στην επιχείρηση Βαρβαρέσος. Είναι οι μάχες σε όλους τους χώρους δουλειάς. Είναι ο αγώνας των αυτοαπασχολούμενων μικροεπαγγελματιών, μικροεπιχειρηματιών με επίκεντρο τα χρέη στις τράπεζες, στη ΔΕΗ, στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία, που γιγαντώθηκαν στις συνθήκες της πανδημίας. Και εδώ στην Ετωλοκαρνανία, αν σε όλα αυτά προσθέσεις και τους χαμηλούς τζίρους, λόγω των χαμηλών μισθών, της ακρίβειας, τότε εξηγείται γιατί κλείνουν μαγαζιά ακόμα και στους πιο κεντρικούς δρόμους του Αγρινίου. Είναι σήμερα ο αγώνας των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα του αγώνα, όπως και εδώ, στον μπλόκο του Χαλκιδικίου που επισκεφτήκαμε πριν από λίγο. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και είμαστε στο πλευρό τους. Είναι δίκαιο να ζητάνε μείωση του κόστου αγωγής, επιδότηση και κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, μηδενικό ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, εργαλεία, σε μηχανήματα. Είναι δίκαιο να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ στο 100% για τις καταστροφές στην παραγωγή, αλλά και για την ακαρπία, όπως συνέβη φέτος με τους ελαιοπαραγωγούς στο νομό σας. Είναι δίκαιο επίσης σε μια περιοχή σαν τη δική σας, η οποία ενώ διαθέτει τεράστιο υδάτινο όγκο με 5 λίμνες, 2 ποτάμια, να γίνουν τα απαραίτητα έργα και υποδομές για να μην είναι κατά 60% ξερικός, για να μπορούν να παράγονται ποιοτικά και σε μεγάλες ποσότητες προϊόντα. Δίκαιος είναι και ο αγώνας των κατοίκων για άμεση ακύρωση της σχεδιαζόμενης περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στις Εχινάδες νήσους και τον νομό όλων της Ετωλοκαρνανίας, στο δυτικό κυρίως παραλιακό μέτωπο, που θα οδηγήσει σε επέκταση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας με ανυπολόγιστες συνέπειες για το θαλάσσιο οικοσύστημα των ιχθυοαποθεμάτων των παράκτιων περιοχών. Πρόκειται για πραγματικό έγκλημα σε βάρος του λαού της περιοχής. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό που αναδεικνύουν τελικά αυτοί και πολλοί ακόμη άλλοι αγώνες είναι ακριβώς ότι μόνο σε αντιπαράθεση με το κεφάλαιο, με τις κυβερνήσεις, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με την στρατηγική που υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη, μπορείς να κερδίσεις, να αποσπάσεις, να κάνεις ένα βήμα στη συγκέντρωση κυρίως δυνάμεων με στόχο τη συνολική αντεπίθεση. Αυτό αποδεικνύει και ο μεγάλος αγώνας στο λιμάνι της Κόσκο, της Seafood, οι οποίοι κατάφεραν με την οργάνωσή τους, την απεργία τους, με την αλληλεγγύη που δέχτηκαν από μαζικούς φορείς, να αχρηστεύσουν στην πράξη διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη και άλλων αντεργατικών νόμων, παρά τις μεγάλες απειλές και τις πιέσεις από την εργοδοσία. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν αυτοί ή άλλοι εργαζόμενοι δεν επέλεγαν αυτό το δρόμο, αλλά ακουμπούσαν τα προβλήματά τους στην αναμονή για μια άλλη κυβέρνηση κάποια στιγμή που δήθεν θα ακύρωνε τους σχετικούς νόμους, όπως κοροϊδεύει το λαό Τσίπρας ξανά. Όχι μόνο δεν θα είχαν καταφέρει τίποτε, αλλά θα γίνονταν και ουρά αυτών των κομμάτων που έπιναν και πίνουν νερό στο όνομα των συμφερόντων διαφόρων δήθεν εμβληματικών επενδύσεων. Σκεφτείτε αν όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρχε η στάση αυτή του ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ, άλλων ριζοσπαστικών οργανώσεων και αγωνιστικών συνδικάτων μαζικών φορέων, και επικρατούσε η λογική που εκφραζόταν ανοιχτά από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή από άλλους βουλευτές των άλλων αστικών κομμάτων. Σε αυτή την περίπτωση είναι βέβαιο ότι όλοι οι νόμοι για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, για την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης, για την απαγόρευση του απεργιακού δικαιώματος, όχι μόνο θα είχαν εφαρμοστεί, αλλά θα είχαν νομιμοποιηθεί στη συνείδηση ενός πολύ μεγάλου μέρους των εργαζομένων. Φυσικά, ξέρουμε πολύ καλά ότι κανένας αγώνας δεν είναι κερδισμένος εκ των προτέρων, όπως επίσης ξέρουμε ότι σε αυτό το σύστημα που ζούμε δεν υπάρχουν μόνιμα κεκτημένα. Υπάρχουν και μπορούν να υπάρξουν κατακτήσεις που όμως διαρκώς θα προσπαθούν διάφοροι να τις πάρουν πίσω. Όπως επίσης υπάρχουν και αγώνες που μπορεί να έχουν ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην κοινωνία, ακόμα και αν δεν έχουν ένα άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, η ταξική πάλι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν προχωρά ευθύγραμμα, αλλά μέσα από καμπές, από δυσκολίες, πολύ περισσότερο που ο συσχετισμός παραμένει εξαιρετικά αρνητικός. Ας σκεφτούμε όμως τι θα μπορούσε να γίνει αν πολλαπλασιάζονταν αυτά τα παραδείγματα που προαναφέραμε. Αν πολλαπλασιάζονταν οι αιστείες αντίστασης, οι αιστείες του αγώνα, στη βάση βέβαια των οξυμένων προβλημάτων. Τι θα μπορούσε να γίνει αν ανέβαινε ο βαθμός οργάνωσης, η συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα, σε όλους τους μαζικούς φορείς. Τι θα μπορούσε να γίνει αν δυνάμωνε η κοινωνική συμμαχία, αν δέχονταν ένα μεγάλο πλήγμα οι λογικές της αναμονής και του δήθεν μικρότερου κακού. Φανταστείτε τι δυναμική θα μπορούσε να διαμορφωθεί υπέρ του λαού αν υπήρχε ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ παντού. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα και αυτή η αναγκαιότητα δεν θα πρέπει σήμερα να αναβάλλεται, να ακυρώνεται ή να μην δοκιμάζεται στο όνομα μιας κάποιας δήθεν σωτήριας κυβερνητικής λύσης τύπου Τσίπρα ή Ανδρουλάκη τώρα. Πολύ περισσότερο που σήμερα έχει συγκεντρωθεί μια πολύ πλούσια πείρα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ πριν και από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά από 10 χρόνια κρίσης και μνημονίων, όπου η κρίση εναλλάσσονταν με την ανάπτυξη και από κάθε φάση ο λαός έβγαινε πιο χαμένος και με περισσότερα βάρη στις πλάτες του. Έχει συγκεντρωθεί μια πολύ πλούσια πείρα από την εναλλαγή την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας και διεθνώς κυβερνητικών σχημάτων κάθε είδους. Κυβερνήσεις μονοκομματικές, συνεργασίας επίσης,
κεντροδεξιές, κεντροαριστερές, ονομαζόμενες δεξιές ή όπως ονομαζόμενες άλλες αριστερές, με πρωθυπουργούς επίσης ή υπουργούς τεχνοκράτες. Κάθε καρυδιά σκαρίδι έχει παρελάσει από την αστική καρέκλα της εξουσίας. Ακόμα και κυβερνήσεις ανάμεσα σε πολιτικά κόμματα που ήταν ακόμα και ορκισμένοι εχθροί μεταξύ τους μέχρι τη στιγμή που θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι στην καρέκλα της εξουσίας. Και το συμπέρασμα ποιο ήταν από όλο αυτό το αλυσβερίσι? Ότι κάθε νέα κυβέρνηση έπαιρνε τη σκυτάλη και συνέχιζε από εκεί που σταματούσαν οι προηγούμενες, με τη λαϊκή πλειοψηφία να βγαίνει με πολύ λιγότερα δικαιώματα και με περισσότερα οικονομικά βάρη στις πλάτες της. Σήμερα μάλιστα ανακατεύεται πάλι η σούπα του αστικού πολιτικού συστήματος. Αφού είναι δεδομένο ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια φουντώνει, το επόμενο διάστημα θα γίνουν πιο ορατές οι συνέπειες των αντιλαϊκών νόμων, των επιλογών της Νέας Δημοκρατίας που έρχονται να προστεθούν με όλους τους προηγούμενους. Και αυτή η δυσαρέσκεια κάνουν ό,τι μπορούν για να εκτονωθεί, να εγκλωβιστεί ξανά και προπαντός να μείνει μακριά από την ταξική πάλη. Άρχισαν να ρίχνουν στο τραπέζι διάφορα σενάρια. Μιλούν και γράφουν για κυβέρνηση τεχνοκρατών, για κυβέρνηση δίθεν εθνικής ενότητας ή για διάφορα κυβερνητικά σχήματα μετά τις εκλογές. Βλέπουμε επίσης κέντρα του κατεστημένου να δουλεύουν για την αναπαλαίωση δοκιμασμένων πυλώνων του συστήματος, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, κοινάλ τώρα, που μπορεί να αποτελέσει και ένα πιθανό μπαλαντέρ σε κυβερνήσεις συνεργασίας, τόσο με το ΣΥΡΙΖΑ όσο και με τη Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα σε πρόσφατη συνέντευξή του να λέει ότι το πρόβλημα της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής δεν είναι όλη η Νέα Δημοκρατία, αλλά μόνο ο Μητσοτάκης. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια Νέα Δημοκρατία χωρίς, για παράδειγμα, το Μητσοτάκη θα μπορούσε να είναι κυβερνητικό συνεταίρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, όλα αυτά τα σενάρια δεν είναι και τόσο άσχετα με τους ανταγωνισμούς ελληνικών, ευρωπαϊκών και υπερατλαντικών αμερικάνικων ομίλων εν ώψη του ξεκοκαλίσματος που προμηνύεται γύρω από τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ανεξάρτητα από το ποιο από αυτά τα σενάρια τελικά επικρατήσει, ποιο θα προκριθεί, ένα είναι σίγουρο, ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και όσων ράβουν κουστούμάκι να καθίσουν στη θέση της κάποια στιγμή στο μέλλον, είναι ήδη γραμμένο και προαποφασισμένο. Είναι αυτό που θα στηρίζεται και θα υλοποιεί τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της νέας ιερής αγελάδας για όλα τα άλλα κόμματα που την ψηφίσανε μάλιστα από κοινού στα μουλοχτά μέσα στο κατακαλό καιρό και που δεν είναι τίποτε άλλο από το νέο μνημόνιο, υπερμνημόνιο αυτή τη φορά για τον ελληνικό λαό. Είναι αυτό που θα υπηρετεί τις στρατηγικές απαιτήσεις του κεφαλαίου συνολικά. Και το λέμε αυτό γιατί τώρα τελευταία πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν δήθεν εναντίον της ολιγαρχίας, εναντίον των ολιγαρχών, από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 μέχρι την Ελληνική Λύση. Και μάλιστα χρησιμοποιούν και διάφορους χαρακτηρισμούς. Κατοικοδίαιτη τους λέει άλλος, παρασιτικούς τους λέει άλλος, ημέτερους τους λέει άλλος, λες και υπάρχουν καπιταλιστές άσπηλοι και αμόλυντοι, πραγματικοί φίλοι των εργαζομένων. Επίσης, και πάνω απ' όλα, το κυβερνητικό πρόγραμμα θα είναι αυτό που θα υλοποιεί τις επέσχυντες συμφωνίες εμπλοκής της Ελλάδας σε επικίνδυνα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Είτε αυτό αφορά εξοπλισμούς που τους ακριβοπληρώνει ο λαός για να θησαυρίζουν τα μονοπόλια των στρατιωτικών όπλων, είτε
αυτό αφορά τις συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επίσης με τη Γαλλία, με άλλους επικίνδυνους παίκτες που εμπλέκουν ακόμα περισσότερο την Ελλάδα και το λαό μας στις επικίνδυνες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως αυτές που συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία ή αλλού, που μπορεί από στιγμή σε στιγμή να οδηγήσουν και σε μια πολεμική σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων. Και θυμίζουμε το εξής. Όταν δρομολογήθηκε η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ για τις νέες αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, από τον κύριο Τσίπρα με τον Τραμπ, την οποία σήμερα επεκτείνει και μονιμοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΚΚΕ τους είχε όλους αυτούς προειδοποιήσει. Είχε προειδοποιήσει ότι σε μια πορεία κλιμάκωσης του ανταγωνισμού ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία και την Κίνα, αυτές οι βάσεις εδώ, που είναι κέντρα προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη για την περικύκλωση της Ρωσίας, όπως είδαμε να συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη, θα γίνουν στόχος αντιπίνων και μαγνήτης κινδύνων για τον ελληνικό λαό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι προφανές ότι το ΚΚΕ, η δράση του, η εναλλακτική του πρόταση, τους χαλάει αυτή τη σούπα. Γιατί είναι μια στάση που φωτίζει, ενημερώνει και δίνει την πραγματική διέξοδο, τη μοναδική διέξοδο υπέρ του λαού. Είναι μια στάση που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στα διάφορα μαγειρέματα που επεξεργάζονται τα αστικά επιτελεία, έτσι ώστε η λαϊκή δυσαρέσκεια να παραμείνει εγκλωβισμένη μέσα στις διάφορες αυτές μεταμορφώσεις του πολιτικού συστήματος που τις έχουμε δοκιμάσει μέχρι σήμερα. Είναι μια στάση που αχρηστεύει τις παγίδες που θέλουν να βάλουν στο λαό και στο κίνημά του. Η νέα παγίδα περί προοδευτικής διακυβέρνησης είναι ήδη παλιά και σκουριασμένη. Αλήθεια, ποιο είναι το πρόταγμα αυτής της δήθεν προοδευτικής διακυβέρνησης? Προσέξτε τι λένε τα φιντάνια τους. Να διαχειριστεί, λένε, πιο δίκαια αυτή η προοδευτική διακυβέρνηση τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Λες και δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι προκαθορισμένοι στόχοι και προαπαιτούμενα σε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης που υπόγραψαν. Σιγά μην τα δώσουν για τους εργαζόμενους, για τους αγρότες, για τους μικροεπιχειρηματίες. Τα τρώνε όλα οι μεγάλοι. Λένε τα φιντάνια τα ίδια πάλι. Να επαναφέρει τον κρατικό έλεγχο στη ΔΕΗ. Προσέξτε, λες και δεν ήταν η ΔΕΗ αυτή που υπό κρατικό έλεγχο πρωτοστατούσε στην απελευθέρωση της ενέργειας, στη γιγάντωση των ιδιωτικών παρόχων και στο τσεκούρωμα των λαϊκών οικογενειών. Λες και δεν είναι αυτό το κρατικό μονοπόλιο, γιατί τέτοιο δεν είναι κοινωνικοποιημένη ΔΕΗ, κρατικό μονοπόλιο είναι, που τώρα εδώ ζητά από τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ να τις πληρώσουν, λέει, τα χρέη, ενώ δίνει τζάπα δωρεάν ή χαμηλά σε άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και μάλιστα είναι και μέτοχος αυτή η ΔΕΗ, αυτό το κρατικό μονοπόλιο κατά 50% στη ΛΑΡΚΟ. Λένε ακόμα τα φιντάνια, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, να μειώσει τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μόνο γελάνε, γιατί θα πρέπει να κλάψει κάποιος τελικά για την κατάντια τους. Λένε επίσης να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ. Μάλιστα. Χωρίς όμως, προσέξτε, να δεσμεύονται ότι θα καταργήσουν τον άθλιο νόμο Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας, Αχτσόγλου του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τον οποίο νόμο που ψήφισαν οι δύο, ο κατώτατος μισθός καθορίζεται κάθε φορά με υπουργική απόφαση. Ενώ στην πραγματικότητα έπρεπε να είναι κάτω από την Συλλογική Σύμβαση και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση και τις Συλλογικές Συμβάσεις των Σωματείων των ίδιων των εργαζομένων. Ή μήπως πρόταγμα αυτής της προοδευτικής κυβέρνησης είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας στη Βουλή στη συζήτηση για τα Ραφάλ? Η γεωγραφία, είπε, και η ιστορία μας επιβάλλουν
οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να ενεργοποιούνται εκτός Ελλάδας αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών στους οποίους ανήκουμε. Δηλαδή, τι μας είπε το μεγαλύτερο από όλα τα φιντάνια, να πάνε Έλληνες στρατιώτες στο Σαχέλ της Αφρικής, αν έχουν τη βούλα και την απόφαση του Ευρωστρατού, για παράδειγμα. Τι άλλο μας λέει αυτή η διατύπωση, για να εξηγούμαστε και μην παρεξηγούμαστε. Να πάνε Έλληνες στρατιώτες αύριο στην Ουκρανία, αν έχουν τη βούλα του ΝΑΤΟ. Γιατί και το ΝΑΤΟ είναι τέτοιος διεθνής οργανισμός συμμαχίας. Τέτοια κατάντια, λοιπόν. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρόοδος δεν είναι ο λαός μας να ζει με ψίχουλα για να κερδίζουν μια χούφτα παράσιτα. Πρόοδος είναι να προχωρά μπροστά, να βελτιώνει τη ζωή του. Πρόοδος είναι οι νέες γενιές να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες. Ποια πολιτική όμως μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό? Μόνο μια κυβέρνηση που θα είναι εκτελεστικό όργανο της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας και εξουσίας μπορεί πραγματικά να τα κάνει αυτά. Για αυτή τη διακυβέρνηση μιλά μόνο το ΚΚΕ, παλεύει μόνο το ΚΚΕ και είναι αποφασισμένο αυτό τον αγώνα να τον φέρει μέχρι τέλους. Αυτή η εργατική λαϊκή πλειοψηφία είναι που θα μπει μπροστά και που θα οικοδομήσει τη νέα κοινωνία, το σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός είναι σήμερα η πραγματική πρόοδος. Είναι η κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενοι βγαίνουν από το περιθώριο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και συμμετέχουν ισότιμα, άνδρες και γυναίκες, ενεργά στη λήψη, στην εφαρμογή, στον έλεγχο των αποφάσεων, γιατί έχουν πλέον την εξουσία στα δικά τους χέρια. Βουλευτές εκλεγμένοι από όλους τους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, βουλή από σώμα εργαζομένων, ερετό και άμεση ανακλητή αυτή από τις γενικές συνελεύσεις του χώρου τους, δηλαδή από τη βάση των ψηφοφόρων τους, και όχι άρχοντας για κάθε 4 χρόνια με προνόμια και καμιά λογοδοσία στο λαό, παρά μόνο στα αφεντικά που τους πληρώνουν τις πανάκριβες προεκλογικές τους καμπάνιες. Και επειδή αυτή είναι η αντίληψή μας για την κοινωνική οργάνωση, για την κοινωνία που πρέπει να υπάρχει, έτσι είναι οργανωμένο και το κόμμα μας. Έτσι κάνει τα συνέδριά του, έτσι συμμετέχουν στη συζήτηση όλα τα μέλη όλων των κομματικών οργανώσεων. Αυτό καμιά σχέση όμως δεν έχει με αυτή τη δήθεν δημοκρατία των εκλογών από τα μέλη, τους φίλους, των μελών ακολούθων του διαδικτύου που κάνουν τώρα, των διαφόρων αρχηγικών κομμάτων, όπως είναι τα άλλα, που δεν δίνουν λόγο αυτοί οι αρχηγοί σε κανέναν. Γνωστές διαδικασίες διεθνώς, ενό star system, τις οποίες ξεκίνησαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία πριν και τις αντιγράφει τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην μείνει πίσω. Όλα αυτά δεν έχουν όμως καμία σχέση με την πραγματική δημοκρατία και συμμετοχή. Είναι δημοκρατία μαϊμού, αμερικανιά να την πω αλλιώς. Αλλά είπαμε, στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Το πραγματικά νέο είναι η κοινωνική συλλογική ιδιοκτησία όλου του πλούτου που υπάρχει, ώστε να πάψει να λειτουργεί η οικονομία με κριτήριο το ατομικό καπιταλιστικό κέρδος των λίγων μονοπωλιακών ομίλων αυτών που έχουν την μεγάλη ιδιοκτησία. Δηλαδή τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα τρένα, τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, τα εργοστάσια τροφίμων, εργαλείων, ένδυσης, υλικών άλλων για την προκοπή του λαού μας, η συγκεντρωμένη γη, οι βασικές υποδομές για το νερό, για την άμυνα της χώρας, για την υγεία, για την παιδεία, στα χέρια του κράτους που θα διοικείται από την εργατική, τη λαϊκή διακυβέρνηση και όχι από τους ολιγάρχες του πλούτου όπως σήμερα. Πάνω σε αυτό το γόνιμο έδαφος,
ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός όλης της παραγωγής μπορεί να θέσει και να επιτύχει επιστημονικά καθορισμένους κοινωνικούς στόχους και στην αγροτική και στη βιομηχανική παραγωγή, σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό το δρόμο φιλοδοξούμε να ανοίξουμε με την αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, με την ενεργητική συμβολή και συμμετοχή στους καθημερινούς αγώνες. Με μια κοινωνική συμμαχία που δεν θα κάνει απλά έναν αγώνα οπισθοφυλακής, έναν αγώνα αμυντικό απέναντι στη σημερινή επίθεση, όσο κι αν αυτή βέβαια είναι και σήμερα σημαντική, ακόμα και η άμυνα και οι μικροί αγώνες. Αλλά θα περνάει όμως, και αυτό είναι το ζητούμενο, στην αντεπίθεση. Θα αλλάζει συσχετισμούς παντού, θα συγκεντρώνει δυνάμεις πραγματικά ενάντια αυτών που είναι και ο πραγματικός αντίπαλος του λαού. Θα αξιοποιεί επίσης κάθε δυσκολία, κάθε ρογμή, κάθε αστάθεια σε αυτό το αστικό, το καπιταλιστικό πολιτικό σύστημα, με σκοπό να περνάει ο λαός και το κίνημά του σε καλύτερες θέσεις μέχρι τη ριζική ανατροπή για την εξουσία. Σε αυτό το δρόμο σας καλούμε όλους και όλες, σας προσκαλούμε να περπατήσουμε μαζί, γιατί υπάρχει η ελπίδα της λαϊκής ευημερίας. Γεια σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Εύχομαι καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Ραντεβού στους καθημερινούς αγώνες, σε όλες τις μάχες και τις εκλογικές που έχουμε μπροστά μας. Γεια σας.